κυρία Ρέα. Ναι, δυστυχώς αυτό συμβήκε σήμερα. Καταρχήν να πούμε πολλά θερμά συλληπιτήρια στην οικογένειά του. Καλή δύναμη να έχουν. Εγώ προσωπικά θα είμαι κοντά τους όσο μπορώ και όσο μπορώ τους υπερασταθώ. Γιατί ο στρατός ήταν πολύ καλός φίλος και οτιδήποτε υπήρχε στη Κέρκυρα μαζί κοιτάζαμε και τα τρέχαμε για το καλό του νησιού. Δυστυχώς όμως έφυγε άδοξα γιατί όπως είδα και σε μια ανάρτηση που κάνει στο Facebook καθυστέρησε το ασθενοφόρο να έρθει κατά 50 λεπτά στο περίπου. Φυσικά δεν φταίνε τα παιδιά του ΕΚΑΒ γιατί ήταν σε άλλα περιστατικά. Φταίει δυστυχώς η κάθε κυβέρνηση καθώς και οι προηγούμενοι οι οποίοι έχουν απαξιοποιήσει το ΕΚΑΒ της Κέρκυρας και δεν υπάρχουν δυστυχώς άτομα σε κάθε μια βάρδια για να έχουμε όσο δυνατόν περισσότερα ασθενοφόρα. Εάν υπήρχε το στενοφόρο λίγο νωρίτερα, μπορεί και ο στράτος να ζούσε σήμερα. Ελπίζω, τουλάχιστον οι τοπικοί φορείς της Κέρκυρας, γιατί μάλλον τόσο καιρό δεν το έχουν αντιληφθεί. Γιατί αν το είχαν αντιληφθεί, πιστεύω θα είχαν κάνει κινήσεις. Και αν είχαν κάνει κινήσεις, γιατί δεν έχουν βγει στο κερκυραϊκό λαό να πούνε το τι έχει συμβεί, έστω και τώρα να γίνει κάποια κίνηση από τους φορείς της Κέρκυρας και από τους πολιτικούς της Κέρκυρας, γιατί πρέπει να έχουν φύγει και άλλα άτομα τα οποία δυστυχώς εμείς δεν το ξέραμε, δεν είμαστε γνώστες και πολύ πιθανό στην πορεία να φύγουν και άλλα άτομα δυστυχώς έτσι αδικοχαμένα. Γι' αυτό από μένα ναι, εγώ θα κοιτάξω μετά την άρτηση που έκανα από την επόμενη εβδομάδα να έρθω σε επαφή με όποιους φορείς μπορώ, για να μπορέσω να κάνω κάποιες κινητοποιήσεις. Δυστυχώς η ειρωνία της τύχης στο στράτο ήταν ότι είχαμε ξεκινήσει μαζί από το επιμελητήριο που είμαστε μαζί να βάζουμε απειδηνωτές στην πόλη. Είχαμε ξεκινήσει, είχαμε βάλει τον πρώτο απειδηνωτή στην πλατεία και φυσικά μετά ο κύριος πρόεδρος του επιμελητηρίου μας απαγόρευσε να βάλουμε στα υπόλοιπα μέρη που είχαμε συνεννοηθεί και είχαμε πει να βάλουμε. Καθώς και ο στράτος ήταν ο πρωτοπόρος ο οποίος κάθε χρόνο για να μπορεί να υπάρχει άμεση παρέμβαση μέσα στην παλιά πόλη της Κέρκυρας έφερναμε μηχανή από το ΕΚΑΒ των Ιωαννίνων για να μπορεί σε οποιοδήποτε συμβάν γινόταν να μπορεί να παρεμβαίνει απευθείας. Δυστυχώς η ειρωνία της τύχης ήταν να την πληρώσει ο στράτος και ελπίζουμε να μην βρεθεί κάποιος άλλος στην πορεία να είναι σε αυτή τη δύσκολη θέση που είστε σήμερα ο φίλος μας ο στράτος.